Ολοένα και περισσότερες είναι οι αποφάσεις ανάσα που εκδίδονται από τα δικαστήρια με το ειρηνοδικείο της Καλαμάτας να πρωτοπορεί. Έτσι, οι τελευταίες αναφέρονται σε νέες σημαντικές παρεμβάσεις ανακούφιση των οικοκυριών που αδυνατούσαν κάτω από αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αρκετούς μήνες πληροφορείστε ότι εκδίδονται αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τους συμπολίτες μας που ξεκίνησαν με άλλες προϋποθέσεις τη ζωή τους και το δανεισμό τους, γιατί είχαν άλλους μισθούς και άλλες αποδοχές και ξαφνικά το κράτος με τις αποφάσεις του έχει μειώσει τους μισθούς τους πάρα πολύ, έτσι ώστε σε πολλές περιπτώσεις δεν απομένουν χρήματα για να επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Εκεί λοιπόν, με τον νόμο που ισχύει των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, πραγματικά οι δικαστές με τόλμη, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε αυτό, εκδίδουν αποφάσεις που ελαφρύνουν πάρα πολύ τους ανθρώπους. Διαγράφουν σημαντικά τμήματα του χρέους, καθορίζουν αποπληρωμές σε μεγαλύτερο διαστήματα, διασώζεται η πρώτη κατοικία. Και από ό,τι ξέρω και έχει ακουστεί, αναμένεται και μια νεότερη ρύθμιση, η οποία ενδεχομένως θα είναι ακόμα πιο ευνοϊκή. Πάντως, οι πολίτες θα πρέπει να μην διστάζουν. Όποιος βλέπει ότι πραγματικά δυσκολεύεται, δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δανειά του, να προσφύγει, να ρωτήσει το δικηγόρο του, το δικηγορικό σύλλογο, να του ορίσει δικηγόρο, να δει πώς μπορεί να προστατευθεί και να μειώσει τα δανειά του. Οι τελευταίες περιπτώσεις είναι άκρως χαρακτηριστικές της σημαντικής ανακούφισης που έρχεται από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η πρώτη απόφαση πρόκειται για άνεργη που από το 2009 εργάζεται περιστασιακά. Το εισόδημά της δεν ξεπερνά τα 450 ευρώ το μήνα, με τις οφειλές της να ανέρχονται στο ποσό των 37.210 ευρώ σε 6 τράπεζες και για περίπου 10 τραπεζικά προϊόντα που είχε λάβει. Στην εκδίκαση, το ειρηνοδικείο Καλαμάτας αποφάσισε να μηδενίσει τις καταβολές σε όλα τα δάνεια για 8 μήνες και μετά να γίνει νέος επαναπροσδιορισμός κατάστασης. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με άνεργο 35χρονο πατέρα βρέφους, ο οποίος δεν έχει σταθερή δουλειά, ενώ άνεργη είναι και η σύζυγός του. Το μηνιαίο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 700 ευρώ. Η οφειλή σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες φτάνει τα 23.039 ευρώ. Το δικαστήριο αποφάσισε τη μείωση κατά πολύ των δόσεων στις δύο τράπεζες και όρισε στη μία να καταβάλει μηνιαία δόση 56 ευρώ και στη δεύτερη 68 ευρώ.